Καλημέρα. Ακόμα ένα βροχερό Σάββατο. Βρισκόμαστε εδώ στο NSTV, στην εκπομπή που όλοι αγαπάτε, στην εκπομπή The Reason Why. Είμαι η Λιάνα Τζιμουπούλου και ακόμα ένα Σάββατο είμαστε εδώ παρέα να συζητήσουμε τις εξελίξεις της εβδομάδας. Δεν ξέρω πώς έχει τύχει έτσι και τα τελευταία Σάββατα βρέχει συνέχεια σε κάθε εκπομπή. Την προηγούμενη φορά πάλι που έβρεχε, προτίμησα να πάμε λίγο σε πιο χαλαρή διάθεση και πιο ήρεμα. Αλλά σήμερα, λόγω του ότι βρισκόμαστε και μόλις 1-2 εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα, θα ήθελα να μην είμαστε πολύ χαλαροί. Θα ήθελα λίγο να έχουμε πιο γιορτινό πνεύμα και να μπούμε λίγο έτσι σε mood Χριστουγέννων και να έρθουμε με πολύ γιορτινή διάθεση, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, εντάξει, εννοείται, όπως σε κάθε εκπομπή, αλλά να το γιορτάσουμε και λίγο. Και γι' αυτό έτσι σήμερα αποφάσισα να παίζουμε πιο χριστουγεννιάτικα τραγούδια, για να μπούμε λίγο όλοι στο πνεύμα. Εντάξει, βέβαια, οι περισσότεροι πιστεύω ότι σήμερα είσαστε λίγο, απουσιάζετε και έχετε βγει για να κάνετε τα γιορτινά σας ψώνια. Πιστεύω βέβαια ότι ο μεγαλύτερος χαμός θα επικρατήσει στα μαγαζιά αύριο, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά λόγω γιορτινού ωραρίου. Οπότε πιστεύω ότι αύριο είναι η κατάλληλη μέρα, η Κυριακή, μιας και οι περισσότεροι πάλι στους υπόλοιπους τομείς, όχι στο λιανεμπόριο και στην εστίαση, έχουν το ρεπό τους. Πιστεύω ότι αύριο θα γίνεται χαμός, θα έχουν βγει όλοι στους δρόμους για τα γιορτινά τους ψώνια, να πάρουν τα δώρα τους για τα Χριστούγεννα, να πιούν το ένα ωραίο καφέ και γενικότερα να ευχαριστηθούν αυτές τις μέρες πριν τις γιορτές. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λίγο, σας βάλω να ακούσουμε γιορτινή μουσική, να μπούμε σε κλίμα γιορτών και επιστρέφουμε αμέσως να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα. Βέβαια, πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι κυκλοφόρησε το τεύχος Νοεμβρίου του Προφήτη της Νέας Σμύρνης. Είναι διαθέσιμο για όποιον θέλει να το προμηθευτεί. Έχει πάρα πολύ ωραία κείμενα, μία ακόμα φορά, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε πολιτικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Οπότε, όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει να το προμηθευτεί, τον Προφήτη της Νέας Σμύρνης, τεύχος Νοεμβρίου, τεύχος 80 συγκεκριμένα. Οπότε, πάμε να συνεχίσουμε και επιστρέφουμε αμέσως με τα καλύτερα τραγούδια και με την καλύτερη ενημέρωση.
Η εβδομάδα που πέρασε από την προηγούμενη εκπομπή μέχρι και σήμερα ήταν μια εβδομάδα με πάρα πολλές αλλαγές σε ό,τι αφορά τον τομέα της υγείας. Και συγκεκριμένα αναφέρομαι κλασικά στην πανδημία την οποία μαστίζει τη χώρα μας και όχι μόνο, παγκοσμίως μαστίζει. Και οι αλλαγές ήταν πάρα πολλές. Συγκεκριμένα θα ξεκινήσω λίγο να αναφερθώ στην αλλαγή την οποία επικράτησε από τις 3 Δεκάτου, από τις 3 Δεκέμβρη. Και συγκεκριμένα αναφέρομαι στο ότι πλέον πιστοποιητικό νόσησης στο gov.gr μπορούν να εκτυπώνουν μόνο όσοι έχουν θετικό μοριακό τεστ. Μόνο. Με θετικό rapid, ναι μεν καταχωρείται στο άμυκα σου και φαίνεται ότι νοσείς και τίθεσαι σε καραντίνα, αλλά δεν μπορείς να εκτυπώσεις το πιστοποιητικό νόσησης. Το πιστοποιητικό νόσησης είναι το χαρτί με το barcode που σου προσφέρει την είσοδο σε χώρους. Ήταν μια αλλαγή η οποία προχώρησε το Υπουργείο Υγείας και ανακοίνωσε και ο κύριος Πλεύρης, περισσότερο από ό,τι αναφέρανε, έπειτα από καταγγελίες, πως πάρα πολλοί κόσμος δηλώνει ψευδή θετικά rapid, προκειμένου να θεωρηθεί σαν θετικός και να αποφύγει τη διαδικασία του εμβολιασμού. Πέρα όμως από τους απλούς πολίτες που φαίνεται ότι το κάναν αυτό, υπήρχαν καταγγελίες και για υγειονομικό προσωπικό που παρουσίαζε ψευδή rapid. Οπότε, προκειμένου να μπορεί να εκδοθεί το πιστοποιητικό πλέον, το οποίο σου προσφέρει, ας πούμε, την άνεση, δεν το θεωρώ άνεση, αλλά στο πούμε έτσι, να παρατείνεις τον εμβολιασμό σου μετέπειτα, για 6 μήνες όπως ίσχυε, αλλά και αυτό άλλαξε, θα το πούμε στην πορεία, να παρατείνεις τον εμβολιασμό σου και να χρησιμοποιείς αυτό το χαρτί, ότι λόγω νόσησης έχεις ενεργά αντισώματα, το οποίο είναι πολύ φυσιολογικό και δεν κάνει εμβολιαστής άμεσα, εισηγήθηκαν την πρόταση. Και πραγματοποιήθηκε, δηλαδή στο gov.gr, αν μπείτε πλέον, εκτυπώνεται πιστοποιητικό νόση μόνο με θετικό PCR τεστ, μοριακό τεστ. Μία ακόμα αλλαγή, η οποία προέκυψε τη βδομάδα που μας πέρασε, είναι ότι το πιστοποιητικό νόσησης, η ισχύ του πλέον, θα είναι για 3 μήνες συν ένας. Από την ημερομηνία νόσησης. Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή επήλθε περισσότερο γιατί, από ό,τι καταλαβαίνουμε, όλα πηγαίνουν πειραματικά. Όταν είχε ξεκινήσει η πανδημία πριν περίπου 1,5-1 χρόνο, λέγανε ότι τα ενεργά αντισώματα διαρκούν από 3 έως 9 μήνες. Στην πορεία καταρρίφθηκε το 9μηνο και επικράτησε το 6μηνο. Νομίζω ότι τώρα και οι λοιμοξιολόγοι με τα περισσότερα δεδομένα τα οποία προκύπτουν συνέχεια έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ούτε το 6μηνο είναι αρκετό και ότι τα αντισώματα επιζούν περίπου 3 μήνες στον οργανισμό μας. Γι' αυτό το λόγο πλέον το πιστοποιητικό νόσησης θα έχει ισχύ 3 μήνες συν έναν μήνα, όπου κατά τη διάρκεια αυτού του ένα μήνα μπορεί οποιοδήποτε πολίτης επιθυμεί να προχωρήσει στον εμβολιασμό του. Η αλλαγή η οποία είχε ακουστεί ότι θα έρθει από τη νέα χρονιά για άνω των 60 είναι ότι θα λύγει το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους και θα εφαρμοστεί, ανακοινώσανε. Για άνω των 60 το πιστοποιητικό εμβολιασμού μετά το 6μηνο θα λύγει. Θα οφείλουν, εάν το επιθυμούν, να παραταθεί η διάρκεια του πιστοποιητικού τους, να κάνουν και την τρίτη δόση εμβολίου. Εναλλακτικά υπάρχουν και κάποιες ποινικές κυρώσεις. Και μία ακόμα αλλαγή που επηρεάζει και τους κάτω των 60 είναι ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα έχει διάρκεια ζωής 9 μήνες. Μετά το 9μηνο θα λύγει και αν επιθυμείς την παράτασή του, πρέπει να προχωρήσεις στην τρίτη δόση εμβολίου. Αυτές ήταν αρκετές αλλαγές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την εβδομάδα που μας πέρασε. Νομίζω ότι έχει να κάνει αρκετά με το γεγονός ότι επιθυμούν να υπάρχει μεγαλύτερη ανοσία, γιατί οι διασωληνωμένοι παραμένουν αρκετοί στα νοσοκομεία, παρόλο που είμαστε εμβολιασμένοι, οπότε στόχος τους είναι να μειωθούν οι νοσηλευόμενοι, ας το πούμε, να μειωθούν οι νοσηλευόμενοι.
Ήταν κάποιες αλλαγές οι οποίες, εντάξει, τις περιμέναμε, γιατί είχε εισηγηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων αυτές τις αλλαγές, αλλά ανακοινώθηκαν και επίσημα, οπότε να τα έχετε όλοι υπόψη σας. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό, το οποίο επίσης αμφιταλαντεύει αρκετά τους λοιμοξιολόγους, είναι και η μετάλλαξη όμικρον. Γενικά έχει δημιουργηθεί ένας πανικός γύρω από τη συγκεκριμένη μετάλλαξη και συζητούνται διάφορα αμφιλεγόμενα ερωτήματα σχετικά με το τι στέλεχος είναι και αυτό του ιού το οποίο έχει προκύψει. Το ενδιαφέρον το οποίο διαβάζω εδώ είναι ότι πολλές μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη spike του ιού είναι αυτή η πρωτεΐνη, ακίδα που λέγαμε ότι μπορεί και μεταλλάσσεται, το έχουμε αναλύσει και σε άλλες εκπομπές, επηρεάζει τη μεταδοτικότητα του ιού και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη πρωτεΐνη αποτελεί στόχο των εμβολίων και των φαρμάκων έχουν δημιουργήσει όλη αυτή τη συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο στέλεχος. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες σχετικά με το πώς προέκυψε το συγκεκριμένο στέλεχος. Οι επικρατέστεροι είναι, είναι δύο οι επικρατέστερες βασικά. Η πρώτη ορίζει ότι κάποιο άτομο, ο οποίο είχε μολυνθεί από HIV ιό και είχε βαριά ανοσοκαταστολή, παρέμεινε μολυσμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως και πάνω από 300 μέρες, με αποτέλεσμα ο ιός να πολλαπλασιάζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και να μεταλλάσσεται συνεχώς. Η δεύτερη επικρατέστερη θεωρία είναι αυτή της ζωονόσου, ότι δηλαδή ο ιός με την πάροδο του χρόνου προσέβαλε ζώα, εξελίχθηκε μέσα σε αυτά και μπορεί να προσβάλλει τον άνθρωπο ξανά με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση, οι επιστήμονες συγκλίνουν ότι δεν έχει γίνει διαδοχικές μεταλλάξεις στο συγκεκριμένο στέλεχος ύστερα από προσβολή πολλαπλών ατόμων. Αλλά όλες οι μεταλλάξεις αυτές έγιναν στον ίδιο ξενιστή, γιατί είναι αρκετά διαφορετικό σαν στέλεχος από τα προηγούμενα. Ο CDC για να αντιμετωπίσει το νέο στέλεχος ενέκρινε τις δόσεις ενίσχυσης σε όλα τα άτομα άνω των 18 ετών και συστήνει να διενεργείται πιο συχνά γενομικός έλεγχος για να εξακριβώσει τα διάφορα στελέχη για να γνωρίζουμε την επίπτωση του καθενός. Όσο αφορά τα διεθνή ταξίδια, απαιτείται στη ΣΥΠΑ αρνητικό τεστ 72 ώρων πριν το ταξίδι και σε χώρες όπου έχει ανιχνευθεί το στέλεχος όμικρον μπορεί να απαιτείται και 24 ώρες πριν. Τα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι του όμικρον δεν είναι ακόμα όρημα. Ωστόσο, οι θεραπείες αυτές δεν είναι σε καμία περίπτωση διαθέσιμες γρήγορα στο ευρύ κοινό. Αυτό που είναι απαραίτητα είναι εύκολα προσβάσιμες αντιοικές θεραπείες από το στόμα. Όσο αφορά την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, η εικόνα δεν είναι ακόμα σαφής. Ακόμα συλλέγονται τα αντίστοιχα δεδομένα για το στέλεχος Δέλτα. Ενώ οι προσπάθειες των κλινικών γιατρών έχουν στραφεί στο να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι με δόση ενίσχυσης, σημαντική μερίδα του πληθυσμού παραμένει ανεμβολίαστη. Σε αυτούς ανήκουν άτομα που δεν θα εμβολιαστούν σε κάθε περίπτωση λόγω προσωπικής επιθυμίας, αλλά και κάποιοι που είναι διστακτικοί, οι οποίοι είναι απαραίτητο να ενημερωθούν σωστά και να αποφευχθεί η παραπληροφόρηση. Παρότι πολλοί φοβούνται με την εμφάνιση του όμικρον ότι μπορεί να αρχίσει η πανδημία από την αρχή, αυτό μάλλον είναι αβάσιμο. Αυτό είναι το καλό νέο της υπόθεσης. Πλέον, σχεδόν 2 χρόνια μετά, έχουμε στα χέρια μας αποτελεσματικά εμβόλια, ενώ ήδη τα πρώτα εγκεκριμένα φάρμακα έναντι της COVID-19 αρχίζουν να κυκλοφορούν. Με βάση την πρόοδο που έχει σημειωθεί, ίσως μπορούμε να πούμε ότι το τέλος της πανδημίας είναι πλέον ένα χειροπιαστό σενάριο και ίσως μέσα στην επόμενη χρονιά. Τα καλά νέα είναι όντως ότι επειδή είναι ένα στέλεχος το οποίο εξελίσσεται και επειδή έχουμε ήδη σε αυτά τα 2 χρόνια αναπτύξει και εμβόλια και φάρμακα τα οποία αναμένουμε να κυκλοφορήσουν στην αγορά, είναι αρκετά πιο εύκολο πλέον να αντιμετωπίσεις κάτι γιατί δεν σου είναι και τελείως άγνωστο. Ενώ στην αρχή δυστυχώς ο κορονοϊός ήταν κάτι τελείως άγνωστο, το στέλεχος COVID-19 ήταν κάτι τελείως άγνωστο γιατί οι κορονοϊοί προϋπήρχαν. Οπότε και προκειμένου να αντιμετωπίσουν και αυτή τη νέα μετάλλαξη και όσο γίνεται να την κρατήσουν και εκτός της χώρας μας, προσπαθεί η κυβέρνηση όσο περισσότερος πληθυσμός γίνεται να εμβολιαστεί. Αυτά ήταν τα νέα της εβδομάδας και εξελίξεις όσο αφορά τον ιό. Νομίζω ότι εντάξει, δεν πρέπει να μας επηρεάζει και ιδιαίτερα. Μην ξεχνάμε ότι έτσι κι αλλιώς είναι μια γιορτινή περίοδος. Ας τον αφήσουμε λίγο εκτός. Προστατευόμαστε ναι μεν, προσέχουμε για εμάς και για τους γύρω μας. Αλλά εδώ ήτανε, ήρθε, θα μείνει στη ζωή μας. Πρέπει νομίζω να συνεχίσουμε να ζούμε με αυτό και απλά να αποτελέσει ένα μέρος της καθημερινότητάς μας και να μην το αφήνουμε πλέον να επηρεάζει την ψυχολογία μας. Λοιπόν, αυτά και το κλείνω εδώ το θέμα του ιού. Δεν θέλω να συνεχίσουμε σήμερα άλλο, γιατί όπως είπαμε θα είναι μια γιορτινή και ευχάριστη εκπομπή. Συνεχίζουμε λίγο με μουσική και επιστρέφουμε να συζητήσουμε άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
to give my señorita something for Christmas time. On Christmas Eve I watch for you and I don't slip away. If I got no little something, tell you what I think. I have no got no stocking. I set up my big event. So please bring me pistol that I can have for night to give my señorita something for Christmas time. I don't know. I think I'd buy her a rose so she can wear it in her hair most everywhere she goes. Ooh, Christmas without you, I'll be so blue thinking about you. Decorations are red on a green Christmas tree, won't need a thing if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue heartaches start calling. You'll be when those blue heartaches start calling, you'll be doing all right with your Christmas so white. But I'll have a blue, blue Christmas. Θα μπορούσα σε αυτήν την εκπομπή να μην αναφερθώ σε έναν σπουδαίο Έλληνα. Θα αναδειχθεί σε σπουδαίο, αναδείχθηκε ήδη, αλλά να μένουμε ακόμα σπουδαιότερα πράγματα από αυτόν. Έλληνα επιστήμονα, ο οποίος κατάγεται τη Ρόδο. Και συγκεκριμένα αναφέρομαι στον κύριο Κωνσταντίνο Καλαετζή, ο οποίος ανακάλυψε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο για την επιστημονική κοινότητα και συγκεκριμένα ανακάλυψε ένα είδος καινούριο, το οποίο παρέμεινε κρυμμένο για εκατομμύρια χρόνια και είναι γνωστό παγκοσμίως μόνο από το νησί της Ρόδου. Πρόκειται για ένα χερσαίο γαστερόποδο, το οποίο είναι ένα είδος ανάμεσα σε σαλιγκάρι και γυμνοσάλιαγγα, καθώς διαθέτει ένα υποτυπώδες κέλυφος. Ο Ρόδιος επιστήμονας, καταγγέλλεται από τη Ρόδο, είναι απόφοιτος του τμήματος βιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακός φοιτητής μοριακής γενετικής και βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Λέιντεν στην Ολλανδία. Έχει εργαστηριακή εμπειρία σε φυλογενετικές αναλύσεις και στη βιολογία διατήρησης. Αυτή την περίοδο εκπονεί τη μεταπτυχιακή του εργασία με θέμα τη γονιδιωματική αμφιβίων στο Πανεπιστήμιο της Ολλανδίας. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν εκτός από τη φυλογένεση και τη βιογεωγραφία ζωικών οργανισμών, τη βιολογία διατήρησης, την ερπετολογία και τις βιολογικές εισβολές. Ο κ. Καλαετζής γνωστοποίησε το όνομα του είδους που για εκατομμύρια χρόνια ήταν στην αφάνεια και ονομάστηκε Libania Rhodia Hausdorff and Καλαετζής 2021. Γνωστοποίησε σχετικά με την ανακάλυψή του τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία για τα οποία δέχεται ομοβροντία συγχαρητηρίων τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Έχοντας από μικρό στο μικρόβιο της εξερεύνησης, δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος ο κ. Καλαετζής, έτυχε να ανακαλύψει και να βαφτίσει ένα νέο καινούριο είδος, ένα είδος που παρέμεινε κρυμμένο για εκατομμύρια χρόνια. Γνωρίστε λοιπόν το Libania Rhodia
Χάουσντορφ εν Καλέτζης, γνωστό μέχρι τώρα μόνο από το νησί της Ρόδου. Πρόκειται για ένα χερσαίο γαστερόποδο που ανήκει στην ομάδα των Semislanks, δηλαδή κάτι ανάμεσα σε σαλιγκάρι και γυμνοσάλιαγγα, αφού διαθέτει ένα υποτυπώδε σκέλυφος. Υπολογίζεται ότι διαχωρίστηκε από το κοντινότερο συγγενή του πριν από περίπου 19 εκατομμύρια χρόνια. Η περιγραφή του είδους βασίστηκε σε μορφολογικά και μοριακά κριτήρια. Το αποτέλεσμα της έρευνας δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Zoological Systems and Evolutionary Research. Πριν από μερικές ημέρες, μάλιστα, δημοσιεύτηκε και η πρώτη ερευνητική εργασία του μεταπτυχιακού του στο επιστημονικό περιοδικό Molecular Phylogenetics and Evolution, η οποία επιχειρεί να διαλευκάνει την εξελικτική ιστορία του γένους ομαδοτρίτων. Είναι οι τρίτονες. Βάσει 117 πυρηνικών δεικτών DNA από αλληλούχηση νέας γενιάς. Επίσης, ο Ρόδιος επιστήμονας είναι ένας από τους ιδρυτές και διαχειριστές της ομάδας Insects of Greece and Cyprus που ξεκίνησε το 2014 μαζί με συμφοιτητές και φίλους του κατά τη διάρκεια του πρώτου του έτους στο τμήμα βιολογίας του ΑΠΘ. Ο σκοπός της ίδρυσης της ομάδας ήταν και είναι να έρθουν σε επαφή άτομα με το ίδιο ενδιαφέρον για τα έντομα και να μοιραστούν φωτογραφίες από αυτά από όλη την Ελλάδα. Εκ των υστέρων προσθέθηκε και η Κύπρος. Σήμερα η ομάδα αυτή αριθμεί χιλιάδες μέλη, Έλληνες και ξένους, επαγγελματίες, εντομολόγους και ερευνητές, ερασιτέχνες και φυσιολάτρες και φωτογράφους. Σήμερα ο κ. Καλετζής βρίσκεται στην Ολλανδία, στο Μουσείο Naturalis. Η συλλογή του Naturalis είναι τεράστια και είναι αποτέλεσμα συλλογών αιώνων. Συνέχεια του Ολλανδικού εμπορικού πνεύματος. Μόνο ένα κλάσμα της συνολικής συλλογής εμφανίζεται στους εκθεσιακούς χώρους, περίπου 10.000 αντίτυπα. Η συντριπτική πλειονότητα των κομματιών συλλογής του μουσείου, περίπου 12 εκατομμύρια αντικείμενα, αποθηκεύονται στο πύργο συλλογής. Η συλλογή είναι μοναδική λόγω των πολλών τύπων δειγμάτων. Όταν ανακαλύπτεται ένα νέο είδος ζώου, ένα δείγμα χαρακτηρίζεται ως πρωτότυπο για ολόκληρα από το είδος και το είδος περιγράφεται βάσει αυτού του δείγματος. Αυτού του τύπου δείγματα είναι πολύτιμα για την επιστήμη. Σε επιστημονικό επίπεδο και εν μέρει λόγω των πολυάριθμων δειγμάτων και άλλων ιστορικών αξιών, οι συλλογές Naturalis συγκαταλέγονται στις 10 κορυφαίες στον κόσμο. Εντάξει, νομίζω ότι όταν ακούμε και διαβάζουμε για Έλληνες οι οποίοι καταφέρουν και διαπρέπουν, και ειδικά σε τόσο μικρή ηλικία, γιατί εντάξει, αντιλαμβάνω ότι σαν μεταπτυχιακός φοιτητής είναι αρκετά νέος ο κύριος Καλέτζης, καταφέρουν και πολύ σπουδαία πράγματα, λατρεύουν αυτό που κάνουν και φαίνεται γιατί από μικρός είχε το μικρόβιο της εξερεύνησης, όπως δήλωσε και ο ίδιος, αλλά και ήδη από το πρώτο έτος στο τμήμα της βιολογίας, στα ΑΠΘ, προσπάθησε να διευρύνει τους οριζοντές του, δημιουργώντας αυτή την ομάδα, η οποία από ό,τι βλέπουμε εδώ τώρα έχει πάρα πολλά μέλη παγκοσμίως. Και μπράβο και συγχαρητήρια που δεν έμεινε ήρεμος και έχει καταφέρει τόσα πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι από το συγκεκριμένο αναμένουμε στο μέλλον πολλά, πολλά σπουδαία πράγματα. Συγχαρητήρια, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και το επόμενο το οποίο θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο σχετικά σύντομα είναι για την καινούργια αποστολή της NASA. Δεν ξέρω αν είχατε ακούσει όπου είχε δημοσιευθεί ότι αναμένεται ένας αστεροειδής να χτυπήσει τη Γη τον Οκτώβριο του 2022. Οπότε με αφορμή αυτό η NASA ξεκίνησε το ταξίδι και συγκεκριμένα ξεκίνησε την αποστολή DART, Double Asteroid Redirection Test, της Αμερικανικής Διαστημικής Εταιρείας NASA. Εκτοξεύτηκε τις 24 Νοεμβρίου του 2021, ώρα 8:20 ώρα Ελλάδος, από τη βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια, πάνω σε ένα πύραυλο Falcon της εταιρείας SpaceX του Elon Musk. Ήταν ένα ρομποτικό σκάφος αξίας 230 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αναμένεται να διανύσει μια απόσταση περίπου 11 εκατομμυρίων χιλιόμετρων από τη Γη και προορίζεται να συντριβεί στο μικρό δορυφόρο Δίμορφο του αστεροειδούς Δίδυμου τον Σεπτέμβριο του 2022 σε μία πρόβα πλανητικής άμυνας σε περίπτωση που ένα τέτοιο διαστημικός βράχος αποτελέσει απειλή για τη Γη στο μέλλον. Θα είναι το πρώτο τεστ μιας τεχνολογίας αποτροπής ενός καταστροφικού αστεροειδούς. Ενώ κατά καιρούς διάφορα διαστημικά σκάφη έχουν ηθυλημένα και μη πέσει πάνω σε ουράνια σώματα, θα είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο θα γίνει σκόπιμα το όνομα της σωτηρίας της Γης από ένα μελλοντικό κίνδυνο. Η πρόσκρουση της διαστημοσυσκευής DART στον αστεροειδή με ταχύτητα 24.000 χιλιόμετρα την ώρα θα έχει ως στόχο να χρησιμοποιήσει κινητική ενέργεια για να τον εκτρέψει ελαφρά από την τροχιά του.
Κάτι το οποίο μπορεί να επηρεαστεί μελλοντικά, να γίνει με κάποιον άλλο μεγάλο αστεροειδή που υπάρχει κίνδυνο στη τροχιά του να το φέρει ακριβώς πάνω στον πλανήτη μας. Ο βομβαρδισμός του Δήμορφου αναμένεται να αλλοιώσει ελαφρά την τροχιά του, ώστε να περιφέρεται πέριξ του Δίδυμου τουλάχιστον 73 λεπτά πιο γρήγορα. Δευτερόλεπτα, 73 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα. Τα τηλεσκόπια από τη Γη θα παρακολουθούν για να δουν κατά πόσο αυτό όντως συνέβη. Παράλληλα, το DART, 10 μέρες πριν την πρόσκρουσή του, θα απελευθερώσει τη μικρή ιταλική διαστημοσυσκευή Lucia Cube, που θα πλησιάσει το Δήμορφο σε απόσταση 55 χιλιόμετρων και με τις κάμερές της θα φωτογραφίσει τα μεθεόρτια της πρόσκρουσης. Η NASA έχει βρει περισσότερους από 27.000 αστεροειδείς διάφορων μεγεθών που οι τροχές τους τους φέρνουν κοντά στη Γη. Παρά τις προόδους στον εντοπισμό των αστεροειδών που κατά καιρούς πλησιάζουν τον πλανήτη μας, μέχρι στιγμής οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι έχει ανιχνευθεί μόνο το 30-40% των κοντινών στη Γη αντικειμένων διαμέτρου άνω των 140 μέτρων. Γι' αυτό έχει γίνει αντιληπτό ότι πρέπει να υπάρχει έτοιμη μια τεχνολογία πλανητικής άμυνας αν προκύψει κάποια άνωθεν δυσάρεστη έκπληξη, κάτι με μικρή μεν πιθανότητα, αλλά όχι και απίθανο. Τα χνάρια της Αμερικανικής Αποστολής θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Αποστολή Χέρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, ESA, που θα στείλει μια γερμανικής κατασκευής διαστημοσυσκευή, συνοδευόμενη από δύο μικροδορυφόρους, τον Δίδυμο και στον Δήμορφο, για να τους μελετήσει πιο προσεκτικά και να δει από πρώτο χέρι τον κρατήρα που θα έχει δημιουργηθεί, καθώς από τις άλλες επιπτώσεις της πρόσκρουσης της DART. Η Χέρα αναμένεται να εκτοξευθεί το 2024 και να φτάσει στον αστεροειδή και στο φεγγάρι το τέλος του 2026. Δεν ξέρω εάν και εσάς σας μαγεύει τόσο πολύ το διάστημα όσο εμένα, αλλά τα θεωρώ φοβερά αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται στο διάστημα. Το πώς κυλάει ο χρόνος στο διάστημα, το ότι εσύ στέλνεις μια αποστολή το 2024 και αυτή φτάνει το 2026, το πώς αλλάζει ο χρόνος ξαφνικά. Αλλά επίσης και το εντυπωσιακό είναι ότι πλέον προσπαθούμε με την επιστήμη να αποτρέψουμε από το σύμπαν να κάνει αυτά τα οποία είχε μελετημένα να κάνει. Γιατί το σύμπαν τα έχει μελετημένα, θέλω να ξέρετε. Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν και έχουν απλά ακολουθήσει μια συγκεκριμένη τροχιά. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Η NASA και η ESA δεν σταματούν ποτέ και περιμένω πώς και πώς να δούμε τις φωτογραφίες που θα έρθουν από αυτή την αποστολή αποτροπής πρόσκρουσης του αστεροειδούς. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. It's a wonderful world for the boys and the girls while dancing a Christmas polka. Oh my Lord, you send your son to save us. Oh my Lord, you very self to give us. Oh my Lord, dancing may not enslave us and love me rings once more. They found him, oh my Lord, a golden head of crocking, oh my Lord, they gathered all around him to see him and adore. Oh my Lord, you've got a generation, oh my Lord, they came with jubilation, oh my Lord, and full of admiration they realized what they had.
Και μιας και σήμερα νομίζω ότι η μέρα είναι αφιερωμένη στις ανακαλύψεις του τελευταίου καιρού γενικά, θα αναφερθώ και σε μια ακόμα τελευταία ανακάλυψη. Και συγκεκριμένα στα πολυθώματα ενός σπάνιου είδους δεινόσαυρου που ανακαλύφθηκαν στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Το Εθνικό Μουσείο του Ρίο Ντετζανέιρο ανακοίνωσε ότι ανακαλύφθηκε ένα νέο είδος πολύ σπάνιου δεινόσαυρου, ένα θηριόποδο χωρίς δόντια που ζούσε στη νότια Βραζιλία πριν από περίπου 70 με 80 εκατομμύρια χρόνια. Ο μικρός όμως δεινόσαυρος, Παθασούρα Λεοπολντινάε, είχε μήκος περίπου 1 μέτρου και ύψος 80 πόντων. Απολιθωμένα λείψανά του εντοπίστηκαν σε ανασκαφές της πολιτείας Παρανά το διάστημα του 2011 με 2014. Τα θηριόποδα ήταν δίποδοι δεινόσαυροι και συνήθως σαρκοφάγοι ή παμφάγοι και σχεδόν όλοι τους είχαν δόντια. Το νέο είδος όμως διέθετε ράμφος και όχι δόντια, σε αντίθεση με όλους τους άλλους δεινόσαυρους που έχουν βρεθεί στη Βραζιλία μέχρι και σήμερα. Μελέτη που έγινε από κοινού με το Κέντρο Παλαιοντολογίας του Κοντεστάντο στην πολιτεία Σάντα Καταρίνα δημοσιεύτηκε την Πέμπτη στην Επιστημονική Επιθεώρηση Natur. Ο παλαιοντολόγος Αλεξάνδρ Κέλνερ και διευθυντής του μουσείου υπογράμμισε ότι τα πολυθώματα ήταν σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Υπογράμμισε: έχουμε πολύματα κρανίου, τη γνάθο, τη σπονδυλική στήλη, τη λεκάνη και τον θώρακα, καθώς και τα μπροστινά και πίσω άκρα. Η Μπέρτα είναι ένας από τους πληρέστερους δεινόσαυρους της κρητιδικής περίοδου που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ στη Βραζιλία. Από ό,τι καταλάβατε, την ονόμασαν Μπέρτα το δεινόσαυρο. Εξαιρετικό το βρίσκω, τέλειο. Οι παλαιοντολόγοι χαρακτήρισαν πραγματική έκπληξη το γεγονός ότι το είδος αυτό δεν διέθετε δόντια και αναρωτούνται για το είδος της τροφής του. Ίσως έτρωγε διαφορετικά από τα άλλα θηριόποδα, όμως το ότι δεν είχε δόντια δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσε να φάει κρέας, σχολίασε ο Γκεωβάνε Αλβές Ντε Σόουζα, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης. Το όνομα Μπερθασόρα Λεοπολντινάε δόθηκε στο νέο είδος προς τιμήν της Μπέρτα Λούς, μιας Βραζιλιάνας ερευνήτριας του Εθνικού Μουσείου και της αυτοκράτηρας Μαρίας Λεοπολντίνα, σύζυγου του Πέτρου Α της Βραζιλίας, αυτοκράτορα και προστάτη των ερευνών φυσικής ιστορίας. Η Μπέρτα είναι ο πρώτος δεινόσαυρος που ανακαλύφθηκε, ο οποίος δεν έχει δόντια. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας κάνει πάρα πολύ εντύπωση και εμάς τους ίδιους, καθώς όλοι νομίζω στο μυαλό μας τους δεινόσαυρους τους έχουμε σαν μεγάλα επιβλητικά ζώα τα οποία τρώγανε μικρότερους οργανισμούς. Το γεγονός ότι δεν έχει δόντια, βέβαια, όπως είπε και ο καθηγητής, δεν σημαίνει ότι δεν έτρωγε κιόλας κρέας. Απλά ίσως με κάποιον διαφορετικό τρόπο. Εξαιρετική ανακάλυψη. Το μελετάνε περίπου σχεδόν μια δεκαετία τα συγκεκριμένα πολυθώματα, οπότε νομίζω ότι ακόμα έχει να μας δώσει πολλά η συγκεκριμένη ανακάλυψη. Και μιας και σήμερα αναφερθήκαμε σε πάρα πολλές ανακαλύψεις, ελπίζω ότι βρήκατε αρκετά ενδιαφέρον την εκπομπή και να σας άρεσε τα θέματα τα οποία αναλύσαμε, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον να ακούς τι γίνεται στον κόσμο και τι μπορείς να ανακαλύψεις για το παρελθόν, αλλά και για το μέλλον όσο αφορά την NASA. Σιγά σιγά αυτή η εκπομπή θα κλείσει. Χάρηκα πάρα πολύ που ακόμα ένα Σάββατο ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 12, όπως κάθε φορά. Θα είναι η τελευταία εκπομπή πριν τα Χριστούγεννα, καθώς μετά θα τα πούμε από τη νέα χρονιά ξανά. Οπότε μην λείψει κανένα σας. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ήμουν η Λιάννα Τζιμόπουλη. Καλή συνέχεια. I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Didn't fear to set me from tears.